Μεγάλο δωμάτιο παλιού σπιτιού. Μια ηλικιωμένη γυναίκα, ντυμένη στα μαύρα, μιλάει σε έναν νέο. Από τα δύο παράθυρα μπαίνει ένα αμήλικτο φεγγαρόφωτο. Ξέχασα να πω ότι η γυναίκα με τα μαύρα έχει εκδώσει 2-3 ενδιαφέρουσες ποιητικές συλλογές θρησκευτικής πνοής. Λοιπόν, η γυναίκα με τα μαύρα μιλάει στο νέο. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που ασπρίσαν τα μαλλιά μου? Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Αφήσέ με να έρθω μαζί σου. Το ξέρω. Ο καθένας μονάχος πορεύεται στον έρωτα, αφήνοντας να την πατάνε στην κοιλιά. Είναι ανυπακοή της στον πόνο και στη ζωή. Τα κουφιά ξεκολλάνε, τα κάδρα ρίχνονται σαν να βουτάνε στο κενό. Οι σοβάδες πέφτουν αθόρυβα, τα μπρίκια γυαλισμένα γυαλίζουν σε μάτια πίθανο ψαριά. Πήγε κι όστρα κάποια μου στα μαλλιά μου. Δεν μπορώ να τα βγάλω ύστερα. Τι δυνατό το στήθος. Τι δυνατό φεγγάρι. Η πολυθρόνα, λέω. Σε λίγο ο νέος θα σοπάσει. Θα σοβαρευτεί και θα πει: η παρακμή μιας εποχής. Άφησέ με, γιατί τόσα χρόνια, μέρες και νύχτες και παρφυρά μεσημέρια, παρέμεινα μόνη. Πώς να το φέρω στα χείλη μου, το πρόσωπό σου, που άλλο δεν γύρευσε στη ζωή, κρατήσεις καθάριο, αδιαίρετο. Φεύγεις. Καληνύχτα. Όχι, δεν θα έρθω. Εγώ θα βγω σε λίγο. Καληνύχτα. Ακούτε, το ραδιόφωνο συνεχίζει.